Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστήμων του κώδικα οδικής δεοντολογίας προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή. Πολλά πρόστιμα μειώνονται, όμως προβλέπεται προσάυξή τους ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη, ενώ για μια σειρά συνηθισμένων παραβάσεων θεσμοθετούνται αυστηρές ποινές που φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης. Ενώ μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι η κατάργηση της έκπτωσης 50% στο πρόστιμο, αν αυτό πληρωθεί μέσα στις 10 μέρες από την επιβολή του. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να αυξάνεται το ύψος των προστήμων μέχρι και το τριπλάσιο του αρχικού ποσού, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με την αιτιολογία τα πρόστιμα να επιτελούν αποτελεσματικά την προληπτική και κυρωτική λειτουργία τους. Άγονοι κρίνονται το 60 με 70% των πληστηριασμών που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τράπεζες. Όπως δείχνουν τα στοιχεία των δύο τελευταίων εβδομάδων, η πλειονότητα των ακινήτων δεν συγκεντρώνει αγοραστικό ενδιαφέρον, είτε λόγω της μικρής εμπορικής αξίας, είτε της υψηλής τιμής εκκίνησης. Την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, το 70% των ακινήτων που βγήκαν στο σφυρί έμειναν στα ζήτητα, ενώ αυτή την εβδομάδα το ίδιο ποσοστό μειώθηκε στο 58%. Να σημειώσουμε ότι βάσει τη διαδικασία, τα εν λόγω ακίνητα θα επιστρέψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά από 2 μήνες με χαμηλότερη τιμή. Δίχως τέλος μοιάζει η πτώση του Bitcoin. Σήμερα Παρασκευή το ψηφιακό νόμισμα δέχεται νέες πιέσεις και υποχωρεί κάτω από τα 9.000 δολάρια, λίγες ώρες αφού του έχασε το ψυχολογικό όριο των 10.000 δολαρίων. Οι πιέσεις που δέχεται το ψηφιακό νόμισμα θα συνεχιστούν, προειδοποιούν οι αναλυτές, καθώς αυστηροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει τα κρυπτονομίσματα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως πρόσφατα Αμερικανικό Δικαστήριο απεφάνθη πως τα ψηφιακά νομίσματα είναι εμπορεύματα και θα πρέπει να ρυθμίζονται ως τέτοια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα κειμένου 814,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,21%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.